Άμα να μιλήσουμε για χρήματα τώρα, τα οποία έρχονται στο νομό μας. Και όταν το ακούμε αυτό, πετάμε τη σκούφια μας, γιατί μας αρέσει. Κύριε Σπυρόπουλε, τι κάνετε? Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήρθαν τα χρήματα, πιστώθηκαν. Ναι, αυτό. Ήρθαν τα χρήματα και εμείς χαιρόμαστε. Και μάλιστα όχι λίγα χρήματα. Είναι μια καλή συνολική και ουσιαστική προσπάθεια. Είναι στη συνέχεια αυτό που είπαμε τις προηγούμενες μέρες. Ναι. Λόγω του ότι είχαμε καλές επιδόσεις ως αναπτυξιακός οργανισμός. Ναι. Πήραμε χρήματα για να εντάξουμε τα προηγούμενα έργα που σας είπαμε. Mm-hmm. Και εξ αυτού του λόγου όσες εταιρείες πήγανε καλά πήραν και εξτρά χρήματα. Σήμερα εμείς πήραμε εξτρά 4 εκατομμύρια περίπου, λίγο παραπάνω. Πολλά λεφτά, τα οποία είναι αρκετά. Ναι. Είναι αρκετά. Ικανοποιούμε σχεδόν το σύνολο των προτάσεων που είχαμε. Και όσοι μείνουν θα μπουν στην τρέχουσα περίοδο που ξεκινά τώρα. Ξεκινάει από το καλοκαίρι και μετά. Mm-hmm. Δεν θα μείνουν πίσω δηλαδή. Απλώς αυτοί που εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να το υλοποιήσουν λίγο πιο γρήγορα. Θα είναι σφιχτό. Είναι 2 εκατομμύρια περίπου είναι για δημόσια έργα και ένα 900 περίπου, 2 κάτι είναι τα δημόσια και ένα 900 είναι τα ιδιωτικά έργα. Είναι έργα τα οποία θα έρθουν στο νομό, τα οποία θα παντρευτούν και με ιδιωτικά χρήματα, κυρίως mm-hmm. τα ιδιωτικά έργα. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν έρχονται χρήματα και σημαίνει ότι πάμε καλά, mm-hmm. είμαστε στην πρώτη πεντάδα όσον αφορά τις ανεπτυξιακές στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε αυτό το καλό. Εδώ δούλεψαμε πάρα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ ιδιαιτέρως τον κύριο Παπαγιαννίδη, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Αυγενάκη που βοήθησε και φυσικά τον Κώστα τον Καραμαλή που από την αρχή το πίστεψε αυτό. Και αν θυμάστε στην πρώτη σερέξπο που είχε γίνει, όταν είχε έρθει ο κύριος Παπαγιαννίδης, που είχε πει ότι επειδή τα πάτε καλά θα μεριμνήσουμε όσον αφορά αυτοί που κάνουν καλά να έχουν τις ανάλογες επιδόσεις και τις ανάλογες και τα ανάλογα χρήματα, γιατί αυτά είναι εξτρά χρήματα που χάθηκαν από άλλους και πάρθηκαν από εμάς. Σαν τώρα το θυμόμαστε αυτό που λέτε, αλλά πέρασαν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Και νομίζαμε ότι μας ξέχασαν. Δεν είναι τρία χρόνια. Με την πανδημία δεν γινόταν η Σερέξπο. Α, ναι, σωστά. Απλώς είναι η μέρα που ήταν ο κύριος Παπαγιαννίδης εδώ και τότε δόθηκαν τα πρώτα χρήματα και μετά από τα δεύτερα χρήματα αυτά που δόθηκαν από την κανονική περίοδο πήραμε και αυτά τα εξτρά. Τα οποία είναι 4 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα χρήματα, είναι αρκετά. Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα είναι πολλά χρήματα και ο νομός μας τα έχει ανάγκη. Και κάποιοι δήμοι που τα χρειαζόταν προκειμένου να γίνουν ασφαλτοστρώσεις και έστω και μικρής κλίμακας, αλλά ουσιαστικές. Ναι. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το πρόγραμμα ήταν αυτό που αναφέραμε στα προηγούμενα. Ενδεικτικά αναφέρω τη Βυσσαλτία, το κέντρο πολιτισμού που θα γίνει, στο κέντρο της Βυσσαλτίας. Μπράβο. Αυτό ναι. είναι συνέχεια εκείνου. Καταλάβατε. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη τα δύο προγράμματα, το ένα της Αλίας και το ένα το κανονικό, το Leader. Πρώτη φορά μπαίνουμε στην Αλία. Και Αλία και πρώτη φορά, μπράβο, ναι. Πρέπει να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της αναπτυξιακής και τον κύριο Μωυσιάδη και τον Δημήτρη τον Καρυπίδη και φυσικά την Ελένη την Τριανταφύλου και όλη την ομάδα, η οποία πραγματικά δουλεύει και αποδίδει. Μπράβο. Και όλοι και φυσικά τους συναδέλφους δημάρχους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι συνολική η δουλειά mm-hmm. και σε κάθε περίπτωση τους επενδυτές οι οποίοι πραγματικά μας πιστεύουν και επενδύουν. Και επενδύουν και έχουμε αποτελέσματα καλά. Και ακολουθεί, για τώρα πια και μας ακούνε, στο τρέχον έτος, ακολουθεί το καινούριο Leader και όσοι πιστοί προσέλθετε υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν αρκετά χρήματα, 15 εκατομμύρια πλέον τώρα. Oh. Θα ξεκινήσουμε με 15, τα οποία σκεφτείτε ότι θα αναμοχλευτούν με ιδιωτικά χρήματα. Είναι αρκετά τα χρήματα και φυσικά από εκεί και πέρα, αν τα πάμε καλά πάλι σε αυτό, θα έχουμε και ουρά. Συνέχεια και που, δηλαδή. Και που νομίζω ότι θα τα πάμε καλά, επομένως θα περιμένουμε και την ουρά. Ας περιμένουμε πρώτα να τα πάμε ωραία, καλά. Ωραία. Και ο Θεός βοηθός. Κύριε Σπυρόπουλε, είναι μια καλή μέρα για τις ΣΕΡΕΣ. Ναι, όντως. Και θα τα δείτε αναλυτικά, θα δοθούν από την υπηρεσία όλα τα έργα που εντάχθηκαν στη συνέχεια, όπως και τα προηγούμενα. Ωραία. Και ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε. Είναι μακάρι. Ένα θετικό μήνυμα. Εκείνο που να μείνει είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις και προχωρούμε. Με την περιφερειακή τελειώνουμε σιγά-σιγά. Νομίζω ότι εδώ αδικείτε τον εαυτό σας. Γιατί? Δεν μπορεί να γίνει κάποιο έργο αν δεν γίνει σωστά. Πρέπει να γίνει σωστά. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνει σωστά. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα τη δώσω. Ωραία. Να, είδατε. Σε μια εβδομάδα λοιπόν. Το δέρμα κόμπο δηλαδή. Αυτό θέλετε δεν να είπα πω. Μια εβδομάδα. Είπα... Την επόμενη εβδομάδα είπατε, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Κατά πάσα πιθανότητα. Θα δω τι κάνουμε τον εργολάβο. Αύριο ή μεθαύριο θα επισκεφτώ να δω τι γίνεται.
Αλλά έχω εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας και νομίζω ότι θα την αποδώσω και γρήγορα και όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραία. Καλά πάμε, λέμε. Θα θέλουμε και αυτά τα χρήματα, τα εκατομμύρια. Τα έχουμε ανάγκη δηλαδή. Όχι ότι θα έχουμε ωραίο πάτο. Όχι, έχουμε ανάγκη από πολλά. Αλλά λίγα-λίγα ας έρχονται και κάτι θα τα κάνουμε εμείς.